δημόσιος ευδόκιμος ο δίκαιος, εορτάζει στις 31 Ιουλίου εκάστου έτους. Γεννήθηκε στην Καπαδοκία και έδρασε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Θεόφιλου. Οι γονείς του Βασίλειος και Ευδοκία ήταν άνθρωποι πλούσιοι και ευσεβείς. Η ορθόδοξη οικογένειά του τον ανέθρεψε σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου και γρήγορα Ευδόκιμος διακρίθηκε για το ήθος και τις αρετές του. Ο ηθικός βίος του και η φιλάνθρωπη δράση του εκτιμήθηκαν από τον αυτοκράτορα Θεόφιλο, ο οποίος τον διόρισε στρατοπεδάρχη της Καπαδοκίας και αργότερα όλης της αυτοκρατορίας. Κατά την τέλεση των καθηκόντων του Ευδόκιμος ήταν πάντα δίκαιος και ταπεινόφρον, ενώ δεν σταμάτησε στιγμή να επιδίδεται στο φιλάνθρωπο έργο του. Ενώ βρισκόταν στο 33ο έτος της ηλικίας του, Ευδόκιμος προσβλήθηκε από βαριά σωματική ασθένεια. Όταν παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο, η χριστιανική κοινότητα βυθίστηκε σε θλίψη και ενταφίασε το τίμιο σώμα του ευλαβώς. Κατά την ανακομιδή το ιερόλειψανο του οσίου Ευδοκίμου βρέθηκε φεδρών και ανθυρών, χαριέστατον με όλους τους χαρακτήρας, με τα ενδύματα ανέπαφα και μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη την 6η Ιουλίου του 831 μετά Χριστόν. Δεν είναι γνωστό πότε και κάτω από ποιες συνθήκες το ελείψανο διαλύθηκε. Το απολυτικιόν του «Εκ γης ο καλέσασε προς αιωνίους μονάστηρη και μετά θάνατον αδιολόβητον, το σώμα σου Άγιε σιγάρε νεφροσύνη και σε μη πολιτεία μάκαρ επολιτεύσω, μη μολύνα στη σάρκα διό εν παρησία Χριστό, πρέσβευε σωθήνε ημάς. Αμήν».